Κλιμακώνεται ο εμφύλιος των ΣΥΡΙΖΑ σε επίπεδο κορυφής μετά τη μεταμεσονύχτια ευθεία επίθεση του Στέφανου Κασελάκη στον Αλέξη Τσίπρα, στην πρώτη δημόσια μετοπική σύγκρουση του νέου Προέδρου με τον προκάτοχό του, που εκτόξευσε την εσωστρέφεια στον ΣΥΡΙΖΑ και δοκιμάζει την ενότητα του κόμματος. Αλέξη, γνωρίζεις τον σεβασμό που είχα για σένα από την πρώτη στιγμή που γνωριστήκαμε. Και γι' αυτό λέω ξεκάθαρα και με αίσθημα ιστορικής ευθύνης. Έλα και ανέλαβε και θα είμαι συντεταγμένος στρατιώτης στην προσπάθειά σου, χωρίς να σε υπονομεύσω ούτε στιγμή. Αν όμως δεν το επιθυμείς, στήριξέ με να κάνω την προσπάθεια για το κόμμα μας, χωρίς παιχνίδια. Προτιμώ να είμαι στρατιώτης στη μάχη για μια καλύτερη Ελλάδα, παρά στρατηγός σε κομματικό εμφύλιο. Αλέξη, πάμε. Είχαν προηγηθεί οι βολές του περιβάλλοντος του πρώην Πρωθυπουργού εναντίον του Στέφανου Κασελάκη για τους υπαινιγμούς της Κουμουνδούρου περί απουσίας του από την προσπάθεια οικονομικής ενίσχυσης της Αυγής. Η αγωνία των εργαζομένων στα μέσα μαζικής επικοινωνίας του κόμματος δεν μπορεί να γίνεται φτηνό εμπόρευμα για εσωτερική κατανάλωση. Οι διαρροές ότι ο Αλέξης Τσίπρας δεν ανταποκρίθηκε σε μία επιστολή που έλαβε μόλις 24 ώρες πριν και ενώ βρίσκεται στο εξωτερικό, φανερώνουν τη χυδαιότητα με την οποία οι υπεύθυνοι χειρίζονται ευαίσθητα ζητήματα. Σε αρχική του ενάρτηση, πάντως, ο Στέφανος Κασελάκης κατηγόρησε ευθέως τον Αλέξη Τσίπρα για υπονόμευση. Λίγα λεπτά αργότερα, αντιλαμβανόμενος όπως εκτιμάται τη βαρύτητα της μομφής του, απέσυρε την ανάρτηση και επανήλθε με νέα διορθωμένη περίπου μία ώρα αργότερα, κάνοντας λόγο για παιχνίδια. Το κλίμα στο εσωτερικό του κόμματος είναι πολεμικό. Στελέχη κοντά στον Στέφανο Κασελάκη προσπαθούν να αμβλύνουν τις εντυπώσεις, ενώ άλλοι που υπέγραψαν και την επιστολή των 87 θέτουν ζήτημα ηγεσίας. Το είπα θλιβερά και διάβασα και ένα αφήγημα σε όλο αυτό. Με ρωτάτε αν κατάλαβα. Όχι, δεν κατάλαβα. Μου φάνηκε παραλυρηματικό. Έλα να αναλάβεις στον πρώην πρόεδρο. Πάμε υπονοώντας εκλογική διαδικασία. Αν έχει παραιτηθεί, έπρεπε να το έχει πει. Αυτό το οποίο είπε ο αρχηγός του ΣΥΡΙΖΑ, ο πρόεδρός μας, είναι ότι δεν μπορεί να συνεχιστεί άλλο αυτό το νοσηρό κλίμα. Δεν προσωποποιεί μόνο στον κύριο Τσίπρα. Ως παιχνίδια θεωρώ ότι εννοεί τις επιστολές, τις διαρροές, τους κύκλους, τις απαντήσεις μέσω τρίτων. Ότι θεωρείται ο πρώην πρόεδρος υπονομευτής. Αυτό το πράγμα είναι διαλυτικό για το ΣΥΡΙΖΑ. Είναι αδιανόητο να συζητάμε σε αυτή τη βάση. Εδώ είναι σαν να είμαστε στο Survivor, ας πούμε, είσαι reality από τη μορφή που μέσω social media πάει να γίνει πολιτική. Οι διαξηφισμοί μένονται μεταξύ των δύο στρατοπέδων, ωστόσο δεν λείπουν και οι φωνές που επιχειρούν να ρίξουν τους τόνους. Να έχουμε ένα ρόλο ειρηνοποιού, ένα ρόλο γεφυροποιού και όχι να παροξύνουμε ή να τραβάμε παρονυχίδες που μπορεί να ματώσουν. Εγώ λοιπόν σε όλο μου τον πολιτικό βίο δεν θέλω να γίνω νεροκουβαλητής μεγαλύτερης εσωστρέφειας. Είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι δεν υπάρχει καμία πρόθεση αμφισβήτησης του κ. Κασελάκη. Φοβάμαι όμως ότι με τις τελευταίες και κυρίως τις εχθεσινοβραδινές ενέργειες, εκείνος ο οποίος αμφισβητεί την ηγεσία του ΣΥΡΙΖΑ είναι ο ίδιος ο πρόεδρος του. Το πρώτο διαζώσεις επεισόδιο της σύγκρουσης αναμένεται να γραφτεί στην συνεδρίαση της Πολιτικής Γραμματείας της προσεχούς Πέμπτης και κυρίως της Κεντρικής Επιτροπής της 7ης Ιουλίου. Με το χρόνο να μετρά πλέον αντίστροφα για την κρίσιμη Κεντρική Επιτροπή της Κυριακής, οι εσωκομματικοί στρατοί στο ΠΑΣΟΚ μπαίνουν σε θέσεις μάχης. Ο Νίκος Ανδρουλάκης αναμένεται στην εισήγησή του να ξεδιπλώσει το χρονοδιάγραμμα της κάλπης. Ενώ ο Χάρης Δούκας, όπως έχει δηλώσει, θα ανακοινώσει τις αποφάσεις του. Θέσεις μάχης παίρνουν τα εσωκομματικά στρατόπεδα στο ΠΑΣΟΚ για την αυριανή κρίσιμη συνεδρίαση της Κεντρικής Επιτροπής, όπου ο Νίκος Ανδρουλάκης θα δημοσιοποιήσει τον οδικό χάρτη για την επανεκκίνηση του κόμματος και άπαντες θα κληθούν να ανοίξουν τα χαρτιά τους. Να δούμε ποιος έχει να προτείνει τι για το ΠΑΣΟΚ, πώς το ΠΑΣΟΚ θα γίνει πρωταγωνιστική πολιτική δύναμη, πώς το ΠΑΣΟΚ θα είναι ένα ισχυρό κοινωνικά γεωμένο κόμμα. Θα κριθεί ο κύριος Δούκας. Εγώ δεν μπορώ να πω αν βιάστηκε ή όχι. Θα κριθεί όπως θα κριθούν και όλοι θέλουν να γίνουν αρχηγοί. Αλλά όσοι θέλουν να γίνουν αρχηγοί, ξαναλέω, έχει σημασία να μας πούν τι θέλουν να κάνουν. Με τις εσωκομματικές κάλπες για την εκλογή αρχηγού πλέον βέβαιες, αφού και ο κύριος Ανδρουλάκης φέρεται αποφασισμένος να προσφύγει στη βάση εντός του 2024, ώστε να μην χαθεί χρόνος και οι λύσεις να είναι καθαρές, ο Χάρης Δούκας δηλώνει έτοιμος να σταθεί απέναντί του στην κούρσα διαδοχής με τη δημόσια στήριξη του Μανώλη Χριστοδουλάκη. Επέλεξα και επιλέξαμε να κάνουμε την υπέρβαση. Να ενώσουμε δυνάμεις, να ανοιχτούμε στην κοινωνία με εξωστρέφεια και αυτοπεποίθηση, να νικήσουμε τη Νέα Δημοκρατία. Ο Χάρης Δούκας απέδειξε ότι μπορεί να το κάνει. Πάμε μαζί για να το κάνουμε ξανά. Για την παράταξη και την αλλαγή στην πατρίδα μας. Τις πολιτικές και το σχέδιο για να καταστεί το ΠΑΣΟΚ αξιόπιστη εναλλακτική κυβερνητική επιλογή προτάσσουν πολλά στελέχη ως μείζον έναντι των προσώπων.
Τα ζητήματα στο ΠΑΣΟΚ δεν είναι μονοσήμαντα. Εάν υποτεθεί ότι υπάρξει αλλαγή ηγεσία στο ΠΑΣΟΚ, ότι έχουμε την μαγική συνταγή για να επιτευχθεί ο στόχος μια επιστροφή μιας προοδευτικής πλειοψηφικής κυβερνητικής λύσης απέναντι στη Νέα Δημοκρατία. Η αντίληψη του ότι εγώ μπορώ καλύτερα από μόνη της είναι ανεπαρκής. Συζητήσεις για νέα συμμαχία προκάλεσε στο μεταξύ η χθεσινή συνάντηση Παύλου Γερουλάνου και Μιχάλη Κατρίνη, αν και αμφότερες οι πλευρές επιχείρησαν να την υποβαθμίσουν ώστε να μην τροφοδοτήσουν σενάρια. Οι περισσότεροι εξάλλου θέλουν να αποκαλύψουν τις προθέσεις τους θεσμικά στα όργανα. Δεν είναι θέμα προσώπων, είναι θέμα πολιτικής. Ζητάω πολιτική συζήτηση σκληρή, δύσκολη, και για τη φυσιογνωμία που πρέπει να εκπέμψει το ΠΑΣΟΚ, αλλά και για την ανάγκη συζήτησης και σύγκλησης των ευρύτερων προοδευτικών δυνάμεων. Εφόσον το κλίμα είναι ενωτικό, την υποψηφιότητά του για την ηγεσία του κόμματος θα ανακοινώσει αύριο και ο Παύλος Γερουλάνος.